Σας ακολουθώ αρκετό καιρό και έχω βεβαιωθεί για την αξιόλογη προσπάθειά σας που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μου. Με ποιο τρόπο μπορώ να σας υποστηρίξω? Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Για να μας υποστήριξετε μπορείτε να σαρώσετε την εικόνα που βλέπετε τώρα με το κινητό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Αλλιώς γράψτε τη διεύθυνση που φαίνεται τώρα και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η ομάδα του αντιφώνου σας υπόσχεται ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Μαλάμου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή. Η χαρά είναι δική μου και η τιμή, κύριε Παπά, και χρόνια πολλά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά. Εμείς ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να μιλήσουμε μαζί σας για το έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη, και θεωρούμε απαραίτητο, δεν ξέρω πόσο συμφωνείτε κι εσείς με αυτό, να αναφερθούμε εισαγωγικά στην υπόθεση του έργου, ώστε να γνωρίζουμε καλύτερα γιατί μιλάμε και στη συνέχεια να περάσουμε και στα επιμέρους τμήματα που αξίζουν αναφοράς. Ναι, πρώτον θα ήθελα μία προσθήκη να κάνω. Δεν είναι μόνο τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Ντοστογεύσκη, αυτά επειδή είναι στρογγυλό. Το έτος είναι διπλή επέτειος. Είναι και 140 χρόνια από το θάνατό του. Ο Ντοστογεύσκη γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου το 1821 μαζί με τη μεγάλη μας επανάσταση. Είναι και η μεγάλη μεγίστη επανάσταση στη λογοτεχνία, γιατί αυτό το φαινόμενο, η μεγαλοφία του Ντοστογεύσκη, δεν επαναλαμβάνεται, είναι μοναδικό. Και καταβγάζει όπως και η ελληνική επανάσταση που γιορτάζουμε διπλά, και είναι πολλές επέτειοι φέτος. Και 1881, 30 Οκτωβρίου γεννήθηκε, 30 Ιανουαρίου το 81 πέθανε. Οπότε είναι και 140 χρόνια από την κίνησή του. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ναι, είναι διπλή. Ξεχνάμε, θυμόμαστε μόνο τη γέννηση. Ναι. Επειδή συμπίπτει ίσως και με τα 200 χρόνια, έτσι ακριβώς. Ναι. Είναι διπλή επέτειος Ντοστογεύσκη. Το πόσο σημαντικός είναι... Κοιτάω με δέος και δεν είχα δυσκολία να αποδεχτώ την πρόσκλησή σας, όσο τιμητική και να είναι, γιατί δεν ψελίσματα και αδέξια θα είναι όλα όσα πούμε για τον Ντοστογεύσκη. Δηλαδή με τρομοκρατεί το μέγεθος. Και έτσι τον αγαπώ μόνο, από την εφηβεία μου τον διαβάζω σε τακτά διαστήματα, το παίρνω από την αρχή το έργο του και πάλι τίποτα. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή αυτή τη φορά το ξαναδικήταξα το έγκλημα και τιμωρία και έμεινα πάλι εκστατική για το άπειρο βάθος. Για να πάμε να πούμε μόνο πρώτα δύο λόγια για το ποιος είναι ο Ντοστογεύσκης, δηλαδή δύο φράσεις τόσο μεγάλων ανθρώπων που δεν χρειάζονται συστάσεις. Η μία είναι του Φρόιντ, ο οποίος είπε ότι έγινα Φρόιντ, έγινε αυτός που έγινε ο ψυχαναλυτής ο μεγάλος, ο Σίγμουντ Φρόιντ, γιατί δεν μπορούσα να είμαι Ντοστογεύσκη. Δηλαδή, όχι οχριούν όλες οι ψυχαναλυτικές θεωρίες και από εκεί πήραν και συνεχίστηκαν όλα. Αυτό είναι δεδομένο. Το είπε άλλωστε, οι μεγάλοι αναγνωρίζουν τους μεγαλύτερους. Αυτό είναι δεδομένο. Και δεύτερο, είναι η άποψη του Αϊνστάιν που είπε κάποια στιγμή ότι ό,τι έκανα ήταν κάτι ανάλογο, προσπάθησα να κάνω κάτι ανάλογο στη δομή της ύλης με αυτό που έκανε ο Ντοστογεύσκη για την ανθρώπινη ψυχή. Νομίζω δεν χρειάζεται άλλη συστάσεις. Προφανώς. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν το έργο, την υπόθεσή του, ναι, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Να μιλήσουμε, αλλά η φτώχεια, για να ξεκινήσουμε από την αρχή, επειδή κοίταζα λίγο την αλληλογραφία των πρώτων χρόνων του, έχουμε, ξέρετε, από ένα γράμμα σχεδόν των 11 χρόνων του, που γράφει στους γονείς του. Μας άφησε με πλούσια παρακαταθήκη επιστολών ο Ντοστογεύσκη συν της άλλης και τα δημοσιογραφικά κείμενα ως συνάδελφός σας, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, το θέμα της φτώχειας ήταν βίωμά του, επίσης, εξ αρχής. Και το πρώτο το αυθεντικό έργο είναι η φτωχή ή, όπως έχει αποδοθεί σε άλλη μετάφραση στα ελληνικά, ο φτωχόκοσμος.
Είναι ένα, δηλαδή πριν, 20 χρόνια πριν, 21 χρόνια πριν το έγκλημα και τιμωρία, 1845, πριν ακόμα μπλέξει με τους κύκλους των σοσιαλιστών, πριν πάει στα κάτεργα, πριν την καταδίκη, πριν όλα, έχει γράψει τους φτωχούς. Όπου είναι ένα επιστολικό μυθιστόρημα, μια τραγική ιστορία ενός υπαλληλάκου και μιας της ανεκπλήρωτης αγάπης του για μια νεαρή κοπέλα, που θέλοντας να τη βοηθήσει να ξεφύγει από τη φτώχεια, που λέει αυτός ό,τι έχει και δεν έχει, αλλά η καλοσύνη του τον οδηγεί τον ίδιο στη ναυτή και την κοπέλα στην καταστροφή, στην ακολασία, διότι, δηλαδή ένα είδος πορνείας πιο πολυτελούς, διότι πίστευε ο καημένος ότι δίνουμε τα πάντα, ο πλούτος είναι, η ευτυχία βρίσκεται εκεί. Μάλιστα. Έτσι ξεκινάει ο Ντοστογεύσκη. Και αυτός είναι ο προθάλαμος για το έργο το μεγάλο μετά, που ξεκινάει το μεγαλειώδες έργο, που ξεκινάει βέβαια με το έγκλημα και τιμωρία. Το πόσο έχει επηρεάσει αυτό το έργο δεν χρειάζεται να το πούμε, θα το πούμε αύριο μάλλον. Έτσι, φτάνοντας και στα δικά μας και στα σύγχρονα έργα του κινηματογράφου και αλλού, εξετάζοντας το θέμα του κακού. Η υπόθεση είναι, νομίζω είναι γνωστή σε πάρα πολλούς, αν όχι σε όλους. Είναι η ιστορία ενός φοιτητή, ιδιαίτερα πρικισμένου ανθρώπου, του Ροντιόν Ρομάνοβιτς Ρασκόλνικοφ ή Ρόντιεν. Οι Ρώσοι ως γνωστόν έχουν το ενδιαμέσως το πατρόνυμο. Ή το χαϊδευτικό του Ρόντια, ο Ρασκόλνικοφ, που έχει μείνει πια με το επώνυμο, είναι ο φοιτητής, ο πολύ ευφυής άνθρωπος, παμφτωχός, ο οποίος όμως έχει μια πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, εντελώς χοντρικά έτσι η υπόθεση. Ζει στην Αγία Πετρούπολη και αναγκάζεται να εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο επειδή δεν έχει άλλους πόρους και γράφει ένα άρθρο για το έγκλημα γιατί σπουδάζει νομικά. Βάζοντας ενέχειρο το τελευταίο, πώς να πω, πολύτιμο αντικείμενο που έχει το ρολόι του πατέρα του που έχει πεθάνει, το μόνο που έχει απομείνει από τον πατέρα του, είναι και στο όριο πια του να εγκληματίσει με μια γριά ψήρα, όπως την λέει, έτσι. Μια γριά του κογλύφα, η οποία ζει με την αδελφή της, την Λισαβέτα, που είναι μια αφελής γυναίκα, την οποία εκμεταλλεύονται οι άντρες, θα το πούμε αυτό, γιατί είναι και συμπαθητική. Και αρκετά νεότερη, είναι η αφελής αδελφή της το κογλύφας. Ένας άνθρωπος τόσο μορφωμένος, τόσο καλλιεργημένος, φτάνει να κάνει ένα ιδεχθέστατο έγκλημα με τσεκούρι, να χτυπήσει το κογλύφα με το τσεκούρι από την ανάποδη επανειλημμένα και να της πάει στο κεφάλι, και όταν μπαίνει κατά λάθος, έχει ξεχάσει ανοιχτή την πόρτα, μπαίνει η αδελφή της στο διαμέρισμα χωρίς να το καταλάβει, γιατί είχε αφήσει ανοιχτή την πόρτα από τη σύγχυση του, σκοτώνει και εκείνη με την κανονική του τσεκουριού, της ανοίγει το κεφάλι στα δύο και φεύγει, έχοντας πάρει υποτίθεται πρόχειρα κάτι το οποίο δεν χρησιμοποίησε ποτέ, πάει και τα κρύβει κάπου, και από εκεί και μετά αρχίζει το μαρτύριο της τιμωρίας, η οποία είναι αρρωσταίνει, είναι πάρα πολύ αδύνατος, θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, δηλαδή για τη φτώχεια, το μέρος της φτώχειας που αναλογεί στο μυθιστόρημα και στον ψυχισμό των ηρώων. Αρρωσταίνει, παθαίνει πυρετό, σηκώνεται, έχει παρεστήσεις συνεχώς, και μετά όλο το βιβλίο είναι όλη αυτή η πορεία της τιμωρίας που έχει αρχίσει ήδη, αλλά ο ίδιος δεν μετανοεί. Ενδιαμέσως έρχονται οι άλλοι ήρωες, οι οποίοι είναι διάσημοι. Ο Μαρμελάντοφ, ο μεθύστακας που συναντάει σε μια ταβέρνα, ο πατέρας της Σόνιας, η οποία Σόνια έχει βγει στην πορνεία, ενώ είναι ένα κορίτσι άκρας ηθικής και βαθύτατα χριστιανή, και εκείνη για να ταΐσει την φηματική, και που πεθαίνει στο τέλος γεμάτη αίμα πια, που βγάζει τη μέρα της κηδείας του άντρα της, η Κατερίνα Ιβάνοβνα, που είναι η δεύτερη γυναίκα του πατέρα της και παιδιά που δεν είναι καν του πατέρα της, είναι από πρώτο γάμο της Κατερίνας Ιβάνοβνα. Η Σόνια βγήκε στην πορνεία γι' αυτό. Οι διάλογοι και η ανάγνωση του Ευαγγελίου, την Ανάσταση του Λαζάρου, ένας δολοφόνος και μια πόρνη που διαβάζουν το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, την Ανάσταση του Λαζάρου, είναι από τις πιο εμβληματικές σκηνές της παγκόσμιας λογοτεχνίας και πασίγνωστες. Παρόλο που υπάρχει ένας αστυνομικός
διευθυντής επιθεωρητής της αστυνομίας, ο Πορφύρης, ο οποίος τον έχει καταλάβει από την αρχή και τον κυνηγάει σαν η γάτα του ποντίκι, τον παίζει. Δηλαδή είχε αντιληφθεί ότι αυτός είναι ο δολοφόνος, παρόλο που κατηγορούνται ενδιαμέσως άλλα άτομα, κάποιοι εργάτες που δουλεύανε την ώρα του φόνου, που κάτι μπογιατζίδες, κάτι άνθρωποι που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν σε μια πολυκατοικία από αυτές τις ΠΑΜ φτωχές της εποχής στην Πετρούπολη. Και κάποια στιγμή κάποιος εργάτης αναγκάζεται τρισκόλυπτο σών και από άλλες ιδέες κατεχόμενος να ομολογήσει ότι εκείνος έκανε το φόνο. Μιλάει για πολύ για τις έμονες ιδέες ο Ντοστογεύσκη. Και παρόλα αυτά. Υπάρχει μέσα η αδελφή του, η Ντούνια, η οποία είναι ιδιαίτερα όμορφη και μορφωμένη, έρχεται και αναγκάζεται η αδελφή του από ένα γράμμα και είναι και αυτό μάλιστα η θριαλίδα πιστεύω, η θυσία των γυναικών χάριν των ανδρών και χάριν της καλύτερης τύχης της δικής του. Του γράφει ένα γράμμα η μητέρα του πριν γίνει ο φόνος, έρχεται και αυτό είναι καθοριστικό πιστεύω, ότι η αδελφή του αποφάσισε να παντρευτεί κάποιον πλούσιο κτηματία που τη ζητάει σε γάμο και φυσικά δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή η αδελφή του θα πουληθεί κατά την άποψή του για να εκείνος να συνεχίσει να σπουδάζει και γίνεται έξαλλος και με τη θυσία της αδελφής του όπως και με τη θυσία της Σόνιας. Της κοπέλας που θυσιάστηκε για τα... Θα συνεχίσουμε για σε αυτό. Παρ' όλα αυτά κάποια στιγμή υπάρχει ο Σβιντριγκαΐλοφ που έχει κατηγορήσει κάποια στιγμή και είναι ερωτευμένος με την αδελφή του, με την Ντούνια, την κατηγορεί στην αρχή, υπάρχουν πολλά επεισόδια εκεί και κάποια στιγμή προς το τέλος του έργου επιχειρεί να τη βιάσει. Και παραδόξως όταν βλέπει την αηδία θα έλεγα στο πρόσωπό της και επιχειρεί να τον σκοτώσει η Ντούνια, ο ίδιος αυτοκτονεί. Ναι. Αφού έχει αφήσει ήδη και έχει τα παιδιά του Μαρμελάντοφ, δηλαδή αυτά που η Σόνια και τη Σόνια έχει αφήσει 3.000 ευρούβλια και έχει βάλει τα παιδιά σε καλά ορφανοτροφία, γιατί έχουν μείνει και από μητέρα και από πατέρα και από τη Σόνια πια ανυπεράσπιστα. Δηλαδή όλες οι αντιφατικές πράξεις, όσο πιο αντιφατικά μπορούμε να φανταστούμε έναν άνθρωπο να λειτουργεί, είναι όλοι οι ήρωες του Ντοστογεύσκη όπως σε όλα τα έργα. Ο Ρασκόλνικοφ πείθεται και από την Σόνια, στην οποία το έχει ομολογήσει. Και βλέπει ότι πρέπει να παραδοθεί για να, όπως και ο Πορφύρης, ο επιθεωρητής της αστυνομίας, του έχει πει ότι θα ελαφρύνεις τη θέση σου εάν παραδοθείς μόνος σου και ομολογήσεις. Χωρίς να έχει μετανοήσει. Αυτό το τονίζω. Δεν ομολογεί όμως, κυρία Μαλάμου, στον επιθεωρητή, σε έναν άνθρωπο της καλής κοινωνίας ή ακόμη και στον φίλο του που συμπορεύονται σε όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά σε μια γυναίκα κοινή, όπως την αναφέρει μέσα στο έργο. Ναι, γιατί έχει διακρίνει πάνω της την αθωότητα και γιατί έχει άλλη δύναμη, τεράστια δύναμη, η Σόνια που είναι η πίστη στο Θεό. Αυτό, και αυτό δεν μπορεί να το... Δηλαδή το ότι έλκεται από τη Σόνια, όχι ερωτικά καθόλου, και μάλιστα όταν καταδικάζεται, φτάνει μετά μετανοή που πήγε και παραδόθηκε, δηλαδή μιλάμε και για τις τελευταίες σελίδες του μυθιστορήματος πια, έχει παραδοθεί. Έχει καταδικάζεται, φτάνει στη Σιβηρία, περνάει σχεδόν ένας χρόνος, 9 μήνες, 10 στη Σιβηρία και γίνεται αντιπαθής σε όλους τους καταδίκους που είναι βαρυπινίτες με πάρα πολύ βαριά εγκλήματα. Τον αντιπαθούν όλοι. Παραδόξως συμπαθούν τη Σόνια η οποία τον έχει ακολουθήσει στα κάτεργα στη Σιβηρία και τον μια στις τόσες και αισθάνεται να τη μισεί από ένα σημείο και μετά. Αυτά είναι τα παράδοξα. Και κάποια στιγμή στο τέλος, στις τελευταίες 2-3 σελίδες δηλαδή, από τις 650 τουλάχιστον, έρχεται η μετάνοια σαν μία άνωθεν έλαμψη και μία αγάπη για τη ζωή, γιατί αυτό είναι ένα μοτίβο που επανέρχεται και ξαφνικά αντιλαμβάνεται ότι αγαπάει τη Σόνια και τότε μετανοεί, αλλά αυτό όπως λέει ο Ντοστογεύσκη είναι ένα θέμα ενός άλλου βιβλίου, η δική μας ιστορία τελειώνει εδώ. Αυτές είναι οι τελευταίες λέξεις του μυθιστορήματος. Μάλιστα. Ότι πάει, δηλαδή δέχεται, παρουσιάζεται και δέχεται την καταδίκη του, αλλά δεν έχει μετανοήσει. Έκανε απλώς ένα λάθος ακόμα. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια ποιο είναι αυτό το λάθος. Το ότι σκότωσε. Ναι. Και δεν σκότωσε. Μόνο από φτώχεια. Έτσι. Αλλά από την ιδέα που είχε μπει στο μυαλό του. Αυτά για πρώτη ανάγνωση. Πολύ ωραία. Ακούτε πάντοτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5. Στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Ντοστογεύσκη και τα 140 χρόνια από τον θάνατό του, ακούτε την εκπομπή με τίτλο «Η κοινωνική ανισότητα και η φτώχεια στο έργο έγκλημα και τιμωρία». Στη σημερινή εκπομπή, όπως είπαμε και εισαγωγικά, έχουμε τη χαρά και την τιμή να
Συνομιλούμε με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και με πολύ όμορφο τρόπο και περιεκτικό και σεβόμενη και το ραδιοφωνικό χρόνο μας μίλησε στα πρώτα αυτά λεπτά της εκπομπής μας για την υπόθεση του έργου. Σιγά σιγά τώρα θα μεταφερθούμε σε αυτή την ατμόσφαιρα που ο χρωστήρας του Ντοστογεύσκη ζωγραφίζει με έναν μοναδικό τρόπο, την ατμόσφαιρα του μυθιστορήματος αυτού που έχει να κάνει και με την κοινωνική ανισότητα και τη φτώχεια, και στην πορεία θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πιο συγκεκριμένες αναφορές και στα ζητήματα που θίγει ο Ντοστογεύσκη για τον αλκοολισμό αλλά και για την πορνεία μέσα στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα, και αυτά προέρχονται βεβαίως από την φτώχεια, από την ανέχεια, από την εξαθλίωση των ανθρώπων. Κυρία Μαλάμου, επιτρέψτε μας πριν ξεκινήσουμε και πριν πούμε περισσότερα πράγματα να δώσουμε ένα έναυσμα, και θα το κάνουμε αυτό και στην πορεία της εκπομπής και εσείς και εμείς από την πλευρά μας, ώστε να μεταφέρουμε στιγμιότυπα του έργου του Ντοστογεύσκη που αναφέρονται σε αυτά τα θέματα που επιχειρούμε να ερευνήσουμε σήμερα. Διαβάζουμε λοιπόν στην πολύ αρχή του έργου, αναφέρεται στον Ρασκόλνικοφ εδώ, στον κεντρικό πρωταγωνιστή ο Ντοστογεύσκη, τα κατάφερε να μην τον τρακάρει στη σκάλα η σπίτου νοικοκυρά του. Το δωμάτιό του ήταν στη σοφίτα ενός ψηλού σπιτιού που είχε 5 πατώματα και μοιάζε περισσότερο με ντουλάπι παρά με κατοικία. Η σπίτου νοικοκυρά του, που τον είχε και οικότροφο, καθόταν στο κάτω πάτωμα. Έτσι, όταν έβγαινε έξω, ήταν υποχρεωμένος να περνά μπροστά από την κουζίνα, που η πόρτα της έμενε πάντοτε σχεδόν ορθάνυχτη, αντίκρυ από τη σκάλα. Κάθε φορά που περνούσε από εκεί, ένιωθε ένα φόβο άρρωστο που τον έκανε να ντρέπεται και να ζαρώνει τα φρύδια του. Χρωστούσε κάμποσα λεφτά στη σπιτονοικοκυρά του και φοβότανε μήπως βρεθεί μύτη με μύτη μαζί της. Λίγο πιο κάτω αναφέρει, μόλο που τον είχε συντρίψει το βάρος της μιζέριας του, η φτώχεια έπαψε στο τέλος να τον βαραίνει. Είχε παρατήσει τις δουλειές που θα το εξασφάλιζαν το καθημερινό του ψωμί και δεν φρόντιζε να το βγάλει με κανέναν άλλο τρόπο. Ο λόγος εσάς λοιπόν, κυρία Μαλά. Ναι, να συμπληρώσω, μου επιτρέπετε, σε αυτό. Παρακαλώ. Είναι λίγο πιο μετά τη συνάντηση με τον Μαρμελάντοφ, πάλι στην αρχή του έργου. Mm-hmm. Ξύπνησε αργά την άλλη μέρα, ύστερα από έναν ανήσυχο ύπνο, μα ο ύπνος δεν τον, πριν το φόνο εννοείται, mm-hmm. δεν τον έκανε να συνέλθει. Ξύπνησε χωλιασμένος όλο νεύρα, μοχθηρός, και κοίταξε με μίσος το καμαράκι του. Ήταν το καμαράκι του. Mm-hmm. Ήταν ένα πολύ μικρό κλουβί, κάπου 6 βήματα μάκρος, που είχε την πιο αξιολείπητη όψη, με την κυτρινισμένη, σκονισμένη, παντού ξεκολλημένη από τους τοίχους τα πετσαρία, και τόσο χαμηλό που ένα λιγάκι ψηλό άνθρωπο θα τον έπιανε φρίκι και του φαινόταν όλη την ώρα πως θα χτυπήσει το κεφάλι του στο ταβάνι. Τα έπιπλα ήταν ανάλογα. 3 παλιές καρέκλες, αρκετά σαρεβαλιασμένες, ένα βαμμένο τραπέζι στη γωνιά όπου βρισκόταν πεταμένα μερικά τετράδια και βιβλία, και μοναχά από τη σκόνη καταλάβαινες ότι δεν τ' άγγιζε κανείς. Τέλος, ένας απερίγραπτος καναπές που έπιανε σχεδόν τον ένα τοίχο και το μισό δωμάτιο στο φάρδος. Και αλλού θα πει, αυτό το τα χαμηλοτάβανα και τα υπόγεια λυγίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Θα το πει ο ίδιος ο Ρασκόλνικοφ. Δεν είναι δυνατόν να ζει ένας άνθρωπος σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές συναντάμε στο έργο αυτές τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων, των φτωχών ανθρώπων, γιατί αυτό το έργο εδώ είναι ουσιαστικά κυρίως των φτωχών. Αλλά των πλούσιων διανοητικά, και εδώ έχει μεγάλη σημασία. Ναι, ακριβώς. Γιατί δηλαδή και οι γυναίκες ειδικά δεν είναι πλούσιες. Θέλετε κάτι να με ρωτήσετε όμως? Όχι, και σας διέκοψα. Καθόλου, σας ακούμε. Ενώ έχουμε αλλού στον ηλίθιο, παραδείγματος χάρη, mm-hmm. που είναι και το πιο. Και εδώ περνάει, παντού περνάει βιώματα, όντως το γέσαι και προσωπικά εννοείται. Αλλά στον ηλίθιο είναι τα πιο προσωπικά. Είναι και η επιληψία του. Είναι όλη η ζωή του. Ο πρίγκιπας Μίσκιν, οι δύο γυναίκες που και τις ερωτεύονται και τον ερωτεύονται, που πάλι η εκμετάλλευση των ανδρών, θα μιλήσουμε για αυτή αμέσως. Η Ναστάζια Φιλίππων, αυτή η τραγική ηρωίδα, η πανέμορφη, η Καλονή, που την έχει εκμεταλλευτεί ο προστάτης της πάρα πολύ νεαρή, σε ηλικία εφηβική 15 να υποθέσουμε. Mm-hmm. Και η οποία φτάνει στην τρέλα στο τέλος από όλη αυτή την ενοχή που αισθάνεται, αντίθετα με τη Σόνια που έχει άλλα κρατήματα, η αντιμετώπιση της από την πλούσια κοπέλα, την Αγλαία Ιβάνοβνα, mm-hmm. επάντρινα, την κόρη του στρατηγού, που είναι με τόση αλαζονία που φέρεται, mm-hmm.
και στην Αναστάσια Φιλίππουνα. Δηλαδή, αλλού έχουμε και τις γυναίκες της αριστοκρατίας, ή την Κάτια στους αδελφούς Καραμαζόφ. Και την περιφρόνησή της για τις πιο ταπεινές γυναίκες, όπως την Κρούσονικα, ας πούμε. Και όλα αυτά τα αντιφατικά όλων, βέβαια, γιατί δεν πάμε. Τώρα θα πάμε μακριά. Εδώ είναι το μυθιστόρημα, είπα, ξεκινάει η πρόφαση, αλλά δεν είναι η εξαθλίωση πια. Μπορεί να είναι η πρόφαση για το έγκλημα. Κάποια στιγμή το λέει. Στην πρώτη ανάγνωση, ναι, σκότωσα, λέει ο Ρασκόλνικοφ, από φτώχεια. Ήθελα να κλέψω, να ληστέψω, αλλά δεν τα κατάφερα. Γι' αυτό είμαι ένας αποτυχημένος. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το πρώτο στάδιο. Έτσι. Το πρώτο επίπεδο. Έτσι. Αλλά εδώ, σε αυτό το πρώτο επίπεδο, πρέπει να σταθούμε, γιατί δεν μιλάμε, και επειδή μιλάμε και για νεόφτωχους πια στην εποχή μας. Ξέρετε, όταν ήμουν έφηβος και πρωτοδιάβασα το Ντοστογεύσκη, αυτές οι λέξεις ενέχειρο, ενέχειρο δυνηστήριο, το κογλίφι, ήταν μόνο στα μυθιστορήματα του Ντίκενς και του Ντοστογεύσκη. Όπως και εσείς, υποθέτω, και όλοι μας. Οι πιο μεγάλοι, κάπως. Και οι μεγαλύτεροι από εμένα. Τα τελευταία χρόνια, περνώντας το κέντρο της Αθήνας, τα βλέπω συνεχώς, και ξέρετε, η πρώτη φορά που είδα και κατάλαβα τι είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου, ήταν σοκ. Ότι αυξηθήκαν όλα αυτά. Δηλαδή, γυρίζουμε σε νεόφτωχους. Σε νεόφτωχο κόσμο. Αν ήταν φτωχό ο κόσμος στον Ντοστογεύσκη, ξαναγινόμαστε κι εμείς. Και ο κόσμος μας όλος, συγγνώμη, ξέρω εγώ, βραδιάζει στον πλανήτη. Και ο Ντοστογεύσκη, το μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη είναι προφητικό. Για να μην πάω να θυμίσω αυτό που έγινε viral, ξέρετε, στα δίκτυα, στα κοινωνικά δίκτυα, ένα από τα τελευταία κομμάτια στο μεγάλο παραλήρημα, λίγο πριν, όταν είναι ήδη στη Σιβηρία ο Ρασκόλνικοφ, που είναι αυτό που μιλάει για ένα λοιμό που έπεσε και όλοι τρελαίνονται και όλοι έχουν δίκιο. Αυτό έχει γίνει viral, ξέρετε, τον πρώτο καιρό της καραντίνας. Ναι. Δηλαδή, πόσο πιο επίκαιρος να είναι. Ας το πάρουμε λίγο όμως από την αρχή. Αυτή, δηλαδή, η φτώχεια είναι ένα δύσκολο μάθημα, όπως και ο πλούτος, έλεγε ο πατέρας Ανανίας ο Μακαριστός, ξέρετε, συνεχώς. Και τα δύο είναι δύσκολα μαθήματα. Αλλά εδώ είναι η εξαθλίωση. Οι άνθρωποι, και ξέρετε, έχω διαβάσει παλαιότερα και δεν μπορώ να θυμηθώ την πηγή, αλλά ήταν έγκυρη, κάτι που έχει να κάνει με την ιστορία του πράγματος, πολύ βαθιά. Μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι είναι ένας λαός μυστικοπαθής και ο χριστιανισμός του είναι πιο μυστικιστικός από ότι είναι η καθημάς ορθοδοξία, που είναι νυπτική κυρίως. Και γι' αυτό οι Ρώσοι τα έχουν γράψει μεγάλοι, ο πατέρας Γεώργιος Φλωρόφσκι, ο Ευδοκίμοφ, οι υπόλοιποι, έχουν πει ότι ο Ρώσος θα είναι ο ρωσικός πολιτισμός είναι χριστοκεντρικός. Ο Ρώσος θα είναι ή Ντοστογεύσκι ή Στάλιν, κι ας ήταν Γεωργιανός ο Στάλιν. Δηλαδή, καταλάβατε, ή θα είναι πολέμιος, δεν μπορεί να είναι μεσαίος, θα είναι των άκρων. Και ξεκινάει, ξέρετε, εμένα με έχει μαρκάρει αυτή η πληροφορία που έχω διαβάσει πολύ νωρίς. Ότι οι Ρώσοι ξεκίνησαν ορθόδοξοι, με το Βυζάντιο, τα ξέρουμε, φτάνουμε στην εποχή του Ιβάν του Τρομερού. Ο Ιβάν ο Τέταρτος, έτσι, 1530-1584 είναι η εποχή του Ιβάν του Τρομερού, που ξέρουμε όλοι ότι ήταν τρελός από ένα σημείο και μετά, αλλά και αυτή η τρέλα, θα δείτε που το πάω, είχε μια μεγάλη ευλάβεια, δηλαδή ήταν θρησκόληπτος, σκότωνε ανηλαιώς, επέβλεπε τις θηριωδίες των στρατιωτών του να αποκεφαλίζουν ή να απαγχωνίζουν ανθρώπους, και μετά πήγαινε στο περικλήσι των ανακτόρων και έκανε δαφιές, μετάνοιες άπειρες. Ζητώντας συγγνώμη. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, με τον τίτλο «Η κοινωνική ανισότητα και η φτώχεια στο έργο Έγκλημα και τιμωρία». Υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Μαλάμου, είχατε ξεκινήσει όμως να κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά και στα ιστορικά δεδομένα που αξίζει να τα γνωρίζουμε, μιας και προσεγγίζουμε αυτό το αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Να μάθουμε λίγα περισσότερα και για τους Ρώσους. Να κάνω μια διόρθωση. Βλέπετε, το δασκαλίκι δεν με αφήνει. Μια διόρθωση επίσης. Λέτε στο Πανεπιστήμιο. Όχι, είμαι του Πανεπιστημίου διδάκτορα, αλλά δεν διδάσκω στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Διδάσκω στη μέση εκπαίδευση ακόμα. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ. Είμαι του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πολύ ωραία. Όμως. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα για τον Ιβάν τον Τρομερό και τη θρησκοληψία του. Λοιπόν. Ο πρώτος του γάμος από τους πέντε που έκανε και ο μεγάλος του έρωτας, τον οποίο δεν ξεπέρασε, και η τρέλα εκεί εκδηλώθηκε έντονα με την Αναστασία. Όταν γεννήθηκε το πρώτο παιδάκι,
το διάδοχος του θρόνου, το παιδί γεννήθηκε άρρωστο και ο Ιβάν θέλει να κάνει ένα μεγάλο προσκύνημα σε όλα τα μοναστήρια της Ρωσίας με το παιδί μαζί για να γίνει καλά το παιδί, ο διάδοχος του. Αλλά πριν από αυτό, επειδή ευλαβεί το πάρα πολύ τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό, τον δικό μας Άγιο, από τους Αγίους που πήγανε οι δύο μεγάλοι, ο πρώτης Αλώσιος και μετά την Άλωση που έφτασε στη Ρωσία και το μεγάλο έργο που έκανε στη Ρωσία από την Άρτα ξεκινώντας ο Άγιος Μάξιμος και έμεινε παρά τη θέλησή του στη Ρωσία, είναι χέρι μεγάλης εκτιμήσεως, είναι κάτι σαν Στάρετς και ο Ιβάν έχει μεγάλη ευλάβεια. Γιατί το λέω, θα καταλάβετε. Πάει λοιπόν και συμβουλεύεται τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό να κάνει το ταξίδι αυτό ή όχι. Και ο Άγιος φυσικά του λέει όχι. Το τι σήμαινε εκείνη την εποχή να κάνει ένας αυτοκράτορας, ο τσάρος, να κάνει με όλη την ακολουθία του και με το άρρωστο παιδί, το άρρωστο μωρό, να κάνει το ταξίδι στην απέραντη Ρωσία, στα μοναστήρια, το κόστος του λέει. Του προσκυνήματος αυτού θα το διαθέσεις για να περιθάλψεις τις χείρες και τα ορφανά των άπειρων πολέμων. Αυτό θα κάνεις, του λέει, αν θες το παιδί να γίνει καλά. Το παιδί βεβαίως δεν θα αντέξει αν το πάρεις μαζί και θα πεθάνει. Δεν θα το κάνεις για τρεις λόγους. Το παιδί θα πεθάνει, τα έξοδα θα είναι τεράστια και δεν θα πάνε στους φτωχούς και στις χείρες και τα ορφανά που προείπα και δεν θα πάνε στον πρόντο. Και τρίτο και ακόμα σπουδαιότερο ίσως για την ροή της ιστορίας θα είναι το ότι θα σε ακολουθήσουν όλο το πλήθος του λαού που είναι στα κατώτερα στρώματα, έχει τεράστιες εκτιμήσεις ο Ιβάν ο Τρομερός και αυτό φαίνεται και από το έργο του Άιζενστάιν, όπου στο βάθος και εγγραφή του πορτρέτου του Στάλιν βέβαια, ότι ήταν ο λαϊκός ηγέτης επειδή πολεμούσε τους βογιάρους. Ήταν λαϊκό ίνδαλμα ο Ιβάν. Θα δώσεις, του λέει, το κακό παράδειγμα. Και αυτό θα είναι καταστροφικό και για το μέλλον της πατρίδας. Η ιστορία το επιβεβαίωσε με τον τραγικότερο τρόπο. Αυτό που διαβάζουμε και δεν ξέρουμε το βάθος του πράγματος, τις περιπέτειες ενός προσκυνητή, έγινε μετά μια μόδα, η οποία δεν ήταν μόδα μόνο, ήταν καταστροφική. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με την ιστορία και να αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες. Όπως δηλαδή το ότι ακολουθούν τον τσάρο εκατομμύρια Ρώσων θρησκολήπτων ανθρώπων, ήταν καταστροφικό. Φτάνουμε μετά. Και φτάνουμε στον Μέγα Πέτρο και εδώ σας παραθέτω κάτι που λέει ο Ντοστογεύσκη πάλι, φτάνουμε ξανά στον Ντοστογεύσκη, ο οποίος ο Μέγας Πέτρος, τον επόμενο, τον 17ο αιώνα και αρχές του 16ου, επιχειρεί να εξυγχρονίσει τη Ρωσία και πετάει όλες αυτές τις ιδέες και τις θρησκοληψίες στον εξευρωπαϊσμό του κράτους του. Αλλά ο Ντοστογεύσκη στο Ιωβιλαίο, 6 μήνες περίπου πριν το θάνατό του, 7, τον Ιούνιο του 1880, εκφωνεί τον περίφημο λόγο στον Πούσκιν, στον μεγάλο ποιητή που ανακάλυψε το βάθος του ρωσικού λαού και κατέγραψε τους τύπους της λογοτεχνίας, τους ανεπανάληπτους. Ο Ντοστογεύσκη λοιπόν, εκεί που οι δύο μερίδες ήταν στα μαχαίρια, οι σλαβόφιλοι, τους οποίους εκπροσωπεί και ο Ντοστογεύσκη, και οι εξευρωπαϊστές με τον Τουργένιφ αρχηγό, φτάσανε στο τέλος να παραλυρούν από ενθουσιασμό μετά τον λόγο του Ντοστογεύσκη στις 6 Ιουνίου του 1880. Ο Ντοστογεύσκη λοιπόν εδώ, στον λόγο του, στον Πούσκιν, στις αρχές, λέει, το επαναλαμβάνω, στο διαβάζω ένα σημείο, στις αρχές του 2ου αιώνα που ακολούθησε την μεταρρύθμιση του Μεγάλου Πέτρου, εμφανίζεται ο άνθρωπος αυτός στη διανοούμενη κοινωνία μας, την αποκομμένη από τον λαό και τις λαϊκές δυνάμεις. Δηλαδή, η ρωσική αριστοκρατία, οι οποίοι όλοι μιλάνε γαλλικά, και οι ήρωες του Ντοστογεύσκη, ακόμα και στην έσχατη φτώχεια τους, η Κατερίνα Ιβάνοβνα που πεθαίνει, θεματική που έλεγα πριν, η γυναίκα του Μαρμελάντοφ, μέχρι την τελευταία στιγμή μιλάει γαλλικά στα παιδιά της ή και γερμανικά. Ο Πούσκιν δεν ήξερε ρώσικα, έμαθε από την παραμάνα του. Δηλαδή, το ότι μιμούνται τους Ευρωπαίους σε όλα και το ότι περνούν οι άθεες ιδέες, όλων των ειδών οι ιδέες, στη ρωσική αριστοκρατία και στους διανοούμενους, είναι αυτό που μετά ο Ντοστογεύσκη, ξεκινώντας από τον Ρασκόλνικοφ, και η βαθιά περιφρόνηση, έτσι, στον λαό, η βαθιά περιφρόνηση των διανοουμένων και των αριστοκρατών προς τον λαό και την πίστη του. Αυτό είναι που ενοχλεί τον Ντοστογεύσκη. Θα περάσει βέβαια στο έσχατο όριο, στους δαιμονισμένους, με τους γνωστούς ήρωες ή τους δαίμονες, όπως είναι ο τίτλος, και στον Ιβάν Καραμαζόφ, στους αδελφούς Καραμαζόφ πια. Αυτή τη διάσταση μεταξύ του λαού και των διανοουμένων
και τη φτώχεια στο οικονομικό επίπεδο και την περιφρόνηση που αισθάνονται οι πλούσιοι και οι διανοούμενοι για το λαό, είναι το πρόβλημα του Ντοστογεύσκη. Mm-hmm. Και αυτό εδώ είναι σε ηρωικές διαστάσεις, ξεκινώντας από το Έγκλημα και τη Μωρία. Έτσι. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε ακόμα. Ναι, ήτανε... δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να φτάσουμε. Τίποτα ήταν, δεν λέω. Ήταν εξαιρετική η αναφορά σας. Επιτρέψτε μας να βάλουμε κάποια ακόμα θέματα που έχουν να κάνουν με τη φτώχεια, ναι, και την κοινωνική ανισότητα. Ας πούμε, η περιγραφή του σπιτιού του Μαρμελάντοφ και η παρουσία θέλετε των να παιδιών. Να πούμε δύο λόγια, αν θέλετε, αφού πρώτα το διαβάσουμε και να ακούσουμε το σχολιασμό σας. Η ατμόσφαιρα εκεί μέσα ήταν αποπνικτική, αλλά δεν άνοιγε κανένα παράθυρο. Από τη σκάλα ερχότανε μια μυρουδιά άσχημη, αλλά δεν είχε κλείσει την πόρτα. Από τα άλλα δωμάτια έρχονταν κύματα καπνού που τις έφερναν βήχα. Η πόρτα όμως έμενε ορθάνικτη. Το μικρότερο κοριτσάκι, ένα παιδί 6 χρονών, κοιμότανε καθιστό στο πάτωμα, κουβαριασμένο, με το κεφάλι ακουμπισμένο στο ντιβάνι. Το αγοράκι, ένα χρόνο μεγαλύτερο, έτρεμε σε μια γωνιά και έκλαιγε. Καθώς φαίνεται, το είχανε δείρει. Το μεγαλύτερο από όλα, ένα κορίτσι 9 χρονών, ψηλό και λιγνό σαν κερί, φορούσε όλο και όλο ένα παλιομεσοφόρι κουρελιασμένο και είχε ρίξει στους ώμους της μια ρόμπα λιωμένη που θα της την έφτιαξαν σίγουρα πριν από 2 χρόνια, γιατί τώρα δεν έφτανε ούτε ως τα γόνατά της. Στεκότανε όρθιο στη γωνιά και είχε αγκαλιάσει το μικρότερο αδελφάκι της με το αδύνατο και κοκαλιασμένο της μπράτσο. Αυτό που είπατε πιο πριν, κυρία Μαλάμου, για τον εξαθλειωμένο Ρασκόλνικοφ, γιατί δεν μιλάμε απλώς για έναν φτωχό φοιτητή. Η φτώχεια έχει και κάποιο όριο. Υπάρχει έστω ένα κομμάτι ψωμί στο τραπέζι. Εδώ δεν υπήρχε ούτε αυτό. Αυτή η εξαθλίωση φαίνεται να μπαίνει από πόρτες, από παράθυρα, σε όλα αυτά τα σπίτια που επισκέπτεται ο Ντοστογεύσκη. Όπως ακριβώς το είπατε. Λέει, σε κάποιο σημείο που βρίσκεται σε μια ταβέρνα και μπορεί να πιει ένα ποτήρι μπύρα και ένα κομμάτι, λέει, ένα ποτήρι μπύρα και ένα κομμάτι παξιμάδι, και στη στιγμή ξαστερώνει το μυαλό. Δηλαδή η πείνα, πέρα από όλες τις ιδέες, τις τρελές που θα πούμε, που έχει το να γίνει κάνοντας το φόνο, γιατί είναι πολύ πιο πέρα το μυθιστόρημα, όχι η ληστεία μόνο για να ληστέψει τη γριά του κογλύφα, αλλά γιατί εάν κάνει το φόνο και περάσει πάνω από το πτώμα, μπορεί να γίνει Μέγας Ναπολέων, όπως όλοι οι μεγάλοι της γης περάσανε επί πτωμάτων και ευεργέτησαν την ανθρωπότητα. Δηλαδή, κάνοντας ένα κακό, μπορεί να κάνει μετά 1000 καλά και με τα χρήματα της του κογλύφας. Αλλά μην ξεχνάμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, το ότι οι παρεστήσεις του, οι ψευδεστήσεις του, οι τρελές ιδέες επιδεινώνονται από αυτή την εξαθλίωση της. Το ότι έχει, λέει, 2 μέρες να φάει. Ναι. Να φάει οτιδήποτε. Βάλτε τον εαυτό μας λίγο που αδυνατούμε να τον φανταστούμε. Δηλαδή, το ότι παθαίνουμε πονοκέφαλο αν δεν έχουμε φάει, ας πούμε, όλα μας τα γεύματα. Βάλτε πόσο μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, τι. Και βέβαια, άλλο, ακόμα αυτό που σας έλεγα πριν για τη θρησκοληψία, το πόσο τι κακά παραδείγματα υπάρχουν, για να πάμε να δούμε και άλλους μέσα, άλλα στοιχεία. Το ότι η υποκρισία που υπάρχει παντού και που έχει περάσει, δηλαδή, στο DNA, να το πω έτσι. Η Αλιώνα Ιβάνοβνα, η γριά του κογλύφα, δηλαδή, που σκοτώνει ο Ρασκόλνικοφ, λίγο καιρό πριν, αφήνει όλη την περιουσία της σε ένα μοναστήρι της επαρχίας Νόβγκοροντ, λέει, για να τη μνημονεύουν μετά θάνατον. Και δεν αφήνει καθόλου χρήματα στη μικρότερη αδελφή της, τη Λισαβέτα, την οποία την έχει σαν σκλάβα και τη δέρνει, μάλιστα, παρόλο που το κογλύφα είναι μικροκαμωμένη και εκείνη και άλλη είναι 2 μέτρα γυναίκα. Ήταν όμως πολύ αγαθή και πολύ αφελής και έτσι έμεινε κατάπληκτη όταν της άνοιξε το κεφάλι ο Ρασκόλνικοφ, χωρίς να το περιμένει ότι θα κάνει και δεύτερο φόνο. Φαντάζεστε ότι πίνει το αίμα των ανθρώπων με την τουκογλυφία και αφήνει την περιουσία της ολόκληρης στο μοναστήρι για να την μνημονεύουν μετά θάνατον. Να αυτό που έλεγα τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό, που είπε, η συμβουλή που έδωσε στον Ιβάν τον Τρομερό. Καταλάβατε που το πήγαινα. Έτσι. Ε,
αυτές οι περιγραφές της, έπειτα η εκμετάλλευση των φτωχών κοριτιών. Mm-hmm. Θυμάμαι, συγχωρέστε μου την προσωπική παρέμβαση πάλι, έφηβος είχα διαβάσει ένα διήγημα του Γκόρκη, ένα μικρό διήγημα, είναι λίγο πιο μετά από τον Ντοστογεύσκη βέβαια, mm-hmm. ο Μαξίμ Γκόρκη, η κούκλα. Και είχα σοκαριστεί ούκο λίγο. Όπου περιγράφει σε πρώτο πρόσωπο συγγραφέας ότι περιπλανάτες, τους φτάστες, φτωχές, νοικίες της Μόσχας ή του δεν θυμάμαι πια από τις δύο πόλεις, mm-hmm. Και ακούει ένα νανούρισμα από παιδική φωνή. Mm-hmm. Και ακολουθεί ένα κοριτσάκι, δηλαδή νανουρίζει την κούκλα του. Ακολουθώντας τη φωνή, βρίσκει σε κάτι χαλάσματα ένα κοριτσάκι μέχρι 11 χρονών, το οποίο όμως φαινόταν για 6 από την κακοπάθεια και τη φτώχεια και την ασυτεία γενικότερα. Το οποίο έχει τυλίξει ένα κουτάλι με κουρελάκια και το έχει κάνει κούκλα και τον ανουρίζει. Ο αφηγητής πλησιάζει το παιδάκι, ξέρετε, με συμπόνια, γιατί το βλέπει έτσι εξαθλιωμένο και πάει να του δώσει κάτι. Και το παιδάκι ξαφνικά μεταμορφώνεται το κοριτσάκι, αλλάζει το βλέμμα εντελώς και μεταμορφώνεται σε μία και του λέει για πόσα ρούβλια. Μία πόρνη μικρή, μία ανήλικη πόρνη δηλαδή. Και εκεί είναι το σοκ του συγγραφέα και του αναγνώστη. Αυτό υπάρχει βέβαια στο μυθιστόρημα, στο τέλος, μέσα στους εφιάλτες που βλέπει ο Ρασκόλνικοφ. Πιστεύω ότι το σπέρμα του διηγήματος του Γκόρκη υπάρχει ήδη στο Έγκλημα και Τιμωρία, που βλέπει ένα κοριτσάκι 5 ετών να μεταμορφώνεται ξαφνικά μέσα σε έναν από τους εφιάλτες του, ο Ρασκόλνικοφ. Ο οποίος είναι πάρα πολύ κατηγορηματικός σε αυτό. Είναι ένας εξαιρετικά δίκαιος άνθρωπος. Δηλαδή, τον ενοχλεί η καταπίεση των γυναικών και η εξαθλίωση στην οποία στρέφουν τις γυναίκες οι άντρες τους. Όπως και σας είπα πριν, με τη θυσία και της αδελφής του να. Και της Σόνιας είναι έξαλλος. Για να μην, δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Και σε μια εποχή μάλιστα που δεν μπορούσε να γίνει και μεγάλη συζήτηση για ισότητα, έτσι. Καμία. Και θυμάμαι ότι υπάρχει μια αιμονή, ξέρετε, και ειδικά από όσους είμαστε της Εκκλησίας, να το πω έτσι, στη σκηνή με τον Μαρμελάντοφ, με τον πατέρα της Σόνιας, η σκηνή αυτή που έχει ονομαστεί το τέλος της συνομιλίας, που είναι μεθυσμένος και εξομολογείται δημοσία και τον, ξέρετε, τον κοροϊδεύουν όλοι και πριν κάνει το φόνο ακόμα, συγγνώμη. Ναι. Ο Ρασκόλνικοφ και τον κοροϊδεύουν οι χαμόνες της ταβέρνας, γιατί μιλάει και για τη Σόνια και το πώς έγινε πόρνη, για να θρέψει τα παιδιά όταν την έβριζε η γυναίκα του. Ξεχνάμε, επειδή επιμένουμε στο τελευταίο μέρος, το θεολογικό, το ότι που ονομάστηκε και πέμπτο Ευαγγέλιο, που θα πει ο Χριστός, ελάτε, είσαστε γουρούνια και έχετε το σημάδι και τα λοιπά στο μέτωπο, αλλά επειδή δεν θεωρήσατε ποτέ τον εαυτό σας, περάστε κι εσείς. Και θα πάμε, λέει, κι εμείς που είμαστε γουρούνια. Αλλά ξεχνάμε, ξέρετε, την. Το πώς ο ίδιος άφησε και τη θέση που είχε. Δηλαδή οι άβουλοι άντρες, οι ανίκανοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, που το ρίχνουν στο πιατό με τις δυσκολίες. Και αυτό, ξέρετε, σήμερα σε αυτές τις χώρες και σε παρόμοιες και σε, δεν ξέρω, ο Θεός να φυλάει πόσο επεκτείνεται, είναι πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο πια. Μου το λένε και άνθρωποι που τα τελευταία χρόνια ζουν σε αυτές τις χώρες. Οι άντρες πίνουν πάρα πολύ, χτυπάνε τις γυναίκες και τα παιδιά και τα εγκαταλείπουν. Και γι' αυτό μετά στο δικό μας, στο καθημάς Έγκλημα και Τιμωρία, που είναι φυσικά η φώνηση του Παπαδιαμάντη, γι' αυτό ο Παπαδιαμάντης αφήνει την ηρωίδα του μεταξύ της θείας και της ανθρωπίνης δικαιοσύνης. Η φώνηση, η γριά χαδούλα πνίγεται στο ενδιάμεσο μεταξύ της θείας και της ανθρωπίνης δικαιοσύνης. Ο συγγραφέας δεν την καταδικάζει. Ωστόσο, αυτά τα φαινόμενα, και μιας και αναφερθήκατε τώρα και στο Μαρμελάντοφ, στον αλκοολισμό του, είναι μια παρέτηση ο αλκοολισμός, έτσι όπως την βάζει μέσα στο δίηγμα του Ντοστογεύσκη? Είναι μια παρέτηση από τα πράγματα, από όλα? Νομίζω ότι είναι σαφής η παρέτηση. Mm-hmm. Όπως επίσης η Κατερίνα Ιβάνοβνα, η γυναίκα του Μαρμελάντοφ, η οποία τρελαίνεται στο τέλος και πεθαίνει με την κρίση της φυματιώσεως και τη μέρα της κηδείας του άντρα της. Λέει, η Κατερίνα Ιβάνοβνα ήταν από οικογένεια πιο αριστοκρατική και ξέπεσε διότι είχε ερωτευτεί κάποιον αξιωματικό, τον οποίο αγαπούσε, σας διαβάζω κείμενο, αγαπούσε υπέρμετρα τον πρώτο της άντρα. Όμως αυτός το ρίξε στο χαρτί, δεύτερη μάστιγα. Τον περάσανε από δίκη και έτσι πέθανε. Και έμεινε μετά τον θάνατό του με τα τρία μικρά παιδιά σε μια πολύχνη μακρινή και απάνθρωπη όπου βρισκόμουν και εγώ. Μιλάει ο Μαρμελάντοφ. Mm-hmm.
και έμεινε σε τέτοια ανέλπιδη φτώχεια και αθλειότητα που παρόλο που είδα περιπέτειες διάφορες, δεν είμαι σε θέση ούτε να την περιγράψω. Και αναλαμβάνει να την παντρευτεί και τον παντρεύτηκε με το μαχαίρι στο λαιμό χωρίς να τον θέλει, για να μπορέσει να συντηρήσει τα παιδιά της, τα τρία παιδάκια που έχει. Και βέβαια ο Μαρμελάντοφ εγκαταλείπει και τη δουλειά που ήταν δημόσιος υπάλληλος και μπορούσε να δουλέψει κάπου και του ρίχνει στο πιωτό. Η αβουλία αυτή που στρέφει τις γυναίκες ή στην πορνεία, η Σόνια που αναγκάζεται να γίνει πόρνη. Και δεν υπάρχουν μετά χρήματα ούτε για την κηδεία του. Και ο Ρασκόνικοφ θα δώσει τα τελευταία 25 ρούλια του για να γίνει η κηδεία και η Κατερίνα Ιβάνοβνα η Χίρα θα κάνει ένα τραπέζι μάλιστα όσο μπορεί πιο πολύ καλές εννοείται. Δηλαδή δεν είναι ένα το θέμα, φυσικά δεν είναι, στον Σογκέσκι δεν μπορεί να είναι. Αυτή η εκμετάλλευση των φτωχών ή τα κορίτσια που εργάζονται. Μοτίβα σταθερά μετά σε όλη τη λογοτεχνία. Η αδελφή του, η Ντούνια, που είναι πάρα πολύ όμορφη όπως και ο ίδιος, δηλαδή εξαιρετικά πρικισμένοι άνθρωποι, ιδιαίτερα ωραίοι ως εξωτερική εμφάνιση και ιδιαίτερα ευφυείς και μορφωμένοι. Και είναι σαν να λέγαμε το διπλό τυπό του, το θηλυκό του και μάλιστα κάποια στιγμή όταν φτάνει να πυροβολήσει τον επίδοξο βιαστή της, τον Σβιντζιγκαΐλοφ, τώρα λέει είσαι ίδια ο αδελφός σου. Η Ντούνια δουλεύει στο σπίτι του Σβιντζιγκαΐλοφ, δουλεύει σαν γκουβερνάντα. Και εκεί κάποια στιγμή προσπαθεί ο Σβιντζιγκαΐλοφ, που είναι ένας εντελώς διαστραμμένος άνθρωπος, έχει ένα κοριτσάκι 14 χρονών, πνίγηκε εξαιτίας του, διότι το διέφυρε. Λένε, είναι ο πιο διεφθαρμένος άνθρωπος που υπάρχει μέσα στο μυθιστόρημα. Και αυτό στο τέλος αυτοκτονεί. Αφού τακτοποιήσει, εδώ είναι και ο Ντοστογεύσκη στα δικά του, τακτοποιήσει οικονομικά το μέλλον των παιδιών του Μαρμελάντοφ και τη Σόνια. Και την Ντούνια. Παρολίγο αρεμονιαστικά του. Εκεί κατηγορείται από την γυναίκα του, την οποία σκοτώνει βέβαια κάποια στιγμή εκείνος ο ίδιος τη δηλητηριάζει για να παντρευτεί την Ντούνια, την αδελφή του Ρασκόνικοφ. Την κατηγορούν ότι είναι εκείνη προκάλεσε το αφεντικό. Και όλα αυτά, δηλαδή τη διώχνουν και όλη στην επαρχία δεν έχει ιδέα γι' αυτό, γιατί λείπει τρία χρόνια ο Ρόντια. Ο Ρασκόνικοφ. Σπηλώνεται το μεταξύ σε όλη την περιοχή. Σπηλώνεται η τιμή της κοπέλας ακριβώς σε όλη την επαρχία. Και δηλαδή μέχρι ο εξευτελισμός της είναι πλήρης. Και όλο αυτό ήταν το θέμα της η κοπέλα που είχε πάει ως γκουβερνάντα με τα προσόντα της με εκείνη και προσπαθούσε μάλιστα, εδώ είναι η θυσία των γυναικών για το οποίο πάλι γίνεται έξαλλος ο Ρασκόνικοφ. Το ότι προσπάθησε, όπως αποδεικνύεται προς το τέλος του μυθιστορήματος, προσπάθησε βέβαια να σώσει αυτόν τον διαστραμμένο άνθρωπο, τον διαφθαρμένο στο κόκαλο άνθρωπο. Και μέσα σε αυτό εκείνος το πάθος του φούντωσε και έγινε ακόμα πιο... Δηλαδή είναι τόσο πολλά τα επίπεδα. Αλλά τι να πω, δεν... Πραγματικά είναι ένα και αυτό... τίποτα, ψελίσματα. Και το ζήτημα που θέσατε μόλις τώρα, κυρία Μαλάμου, δείχνει βεβαίως την κοινωνική ανισότητα. Βέβαια. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Πέρα από τη φτώχεια. Εδώ, μάλιστα, στο έργο αυτό συγκεκριμένο όμως, δεν έχουμε αναφορές άμεσες και πλούσιες για την καλή κοινωνία της Ρωσίας. Επιλέγει ένα άλλο, ας επιτραπεί η έκφραση, επίπεδο. Ναι. Έτσι, για να θέσει τους χαρακτήρες, να θέσει τους ήρωές του εδώ ο Ντοστογεύσκη. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις αναφορές που μόλις κάνατε, φαίνεται και ο τρόπος που κάποιοι άνθρωποι της λεγόμενης καλής κοινωνίας στην Ρωσία κάνουν τη δική τους επίθεση σε όποιον θεωρούν θύμα τους, έτσι. Βέβαια, αλλά υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, ξέρετε, της φτώχειας. Τώρα υπάρχουν άπειρες εκδοχές, λέμε ελάχιστα, είναι δεδομένο πια. Και ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές μας, γιατί δεν ξέρω πόσο σύγχυση προκαλώ, παρά πώς να το πω. Ίσα-ίσα, νομίζουμε ότι το αντίθετο προσπαθούμε μέσα από τη συζήτηση. Είναι, ξέρετε, η δική μου ανάγνωση, έτσι, η τελευταία ανάγνωση, το που μου έδωσε, δηλαδή όσα ήξερα και όση βιβλιογραφία για τον Ντοστογεύσκη και έχω, την άφησα στην άκρη. Και λέω κάτι δικό μου, γιατί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Έχουν γραφτεί εκατομμύρια σελίδες για τον Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο είδος φτώχειας, που ίσως είναι και το χειρότερο. Είναι αυτοί που ήταν φτωχοί και γίνανε πλούσιοι με όλους τους τρόπους. Και εδώ είναι πια η χειρότερη πια
κατάσταση από αυτή που είναι ο πλούσιος, που ήταν πλούσιος, γεννήθηκε πλούσιος. Mm-hmm. Αυτός είναι ο μνηστήρας της Ντούνιας, της αδελφής του, αυτός που είπε ότι θα, και έγινε με το γράμμα που ήρθε, άναψε πια η φλόγα για να κάνει το έγκλημα χωρίς πια δισταγμούς. Ο Λούζιν, ο Πιότρ Πετρόβιτς Λούζιν, ο μνηστήρας της Ντούνιας, της αδελφής του. Εκθέτει τη θεωρία του λοιπόν αυτός, ο οποίος έγινε με κάθε τρόπο και πάνω απ' όλα λατρεύει τα χρήματά του. Απέκτησε περιουσία με ποικίλους τρόπους. Είναι και δικαστικός, τα λέγαμε σήμερα και τέτοια. Και έχει μία θεωρία, την οποία αναπτύσσει σε πολλές σελίδες, για τα πλεονεκτήματα που έχει ο γάμος με μία σύζυγο που προέρχεται από φτωχή οικογένεια. Και μάλιστα θα θέλει να παντρευτεί την Ντούνια, γιατί είναι πανέμορφη, είναι πανεφυής και ανώτερη πνευματικά από εκείνον, οπότε θα την επιδεικνύει ως λάφυρο. Δηλαδή εδώ τι να πρωτοθερμάσουμε, την ψυχολογία, την απέραντη ψυχολογία των γάμων, των αποτυχημένων γάμων. Όντως, όντως. Ναι, δηλαδή το ότι συμφέρει, το πώς το περιγράφει είναι απίστευτο. Όμως ο δολοφόνος, ο Ρασκόλνικοφ, επαναστατεί μπροστά σε αυτή την αντίληψη. Βέβαια. Και ίσως όχι μόνο γιατί είναι η αδερφή του, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη γυναίκα. Σε οποιαδήποτε κοπέλα, ναι. Θα είχε την σε οποιαδήποτε, δηλαδή ήδη στην αρχή ακόμα του έργου, που τελεί πάλι σε σύγχυση και βλέπει μία μικρούλα κοπέλα μέχρι 15 χρονών, την οποία προφανώς τη μεθύσανε και την εκμεταλλεύτηκαν άντρες, και ακούει το διάλογο και γίνεται έξαλλος. Ετοιμάζεται να τους χτυπήσει δηλαδή στο δρόμο, σε ένα μπαγκάκι του πρωί που κάθεται ένα κορίτσι, φτωχό κορίτσι που προφανώς το εκμεταλλεύτηκαν με τον χειρότερο τρόπο, σεξουαλικά δηλαδή, τη σεξουαλική κακοποίηση που έχουμε και θέμα των ημερών. Το πώς αντιδρά αυτό πρώτα, σε ένα άγνωστο κοριτσάκι, σε μια κοπελίτσα. Ακλώς. Το πώς βρίζει τους ανθρώπους εκείνους, την κτηνοδία, πώς στέκεται, να το πω, να μην φοβόμαστε τις λέξεις, πώς στέκεται ο Ρασκόλνικοφ απέναντι στην κτηνοδία των ανδρών. Αλλά και με πόση επιφύλαξη επίσης θα πει και θα αργότερα στο φεμινιστικό κίνημα που πάει ανάποδα πια, που αρχίζει και αναπτύσσεται, ενώ είναι όλα αυτά, και αυτό σημαίνει άνθρωπος μεγαλοφύης, έτσι. Δηλαδή το ότι μπορεί να ένας, και θα πω μια τηρουμένων των λογιών, μια, ξέρετε, ένα άλλο έργο που είναι και δυστυχώς η μοναχοκόρη, η θεατρική μοναχοκόρη του Κωστή Παλαμά, να ξέρουμε και τα δικά μας, η Τρισεύγενη. Είναι η ηρωίδα, η όμορφη, η κοπέλα, πώς να πω, η ελεύθερη, με ένα πνεύμα ελευθερίας που ζει στο Μεσολόγγι, μπορούμε να τοποθετήσουμε το χώρο, το θαλασσοχώρι της. Η οποία είναι πάνω απ' όλα, λατρεύει την ελευθερία. Ο Παλαμάς είναι ο πρώτος που είχε αποδεχτεί και στηρίξει τις φεμινίστριες, τις Καλλιρόης Παρέν, την εφημερίδα των κυριών και όλα τα άλλα. Δηλαδή το φεμινιστικό κίνημα το στήριξε πολύ στην αρχή του ο Παλαμάς και η γυναίκα του. Αλλά όταν είδε ότι ξεφεύγει και αντί για εξίσωση πάμε σε εξομοίωση και σε όλα αυτά τα τρελά που έχουμε δει αργότερα, έγραψε το έργο της Εύγενη για να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Στη θέση τους. Ο Ντοστογεύσκη, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, δεν συζητώ, βάζει τα πράγματα στη θέση του εξ αρχής. Τον αφήνεται συνεχώς να μιλάει, άλλοτε μιλάει για αυτό το καταραμένο, λένε κάποιοι ήρωες, ζήτημα, το γυναικείο ζήτημα, αλλά το πόσο είναι με το μέρος των γυναικών είναι απίστευτο. Επίσης. Και μέσα στον ήρωά του, μέσα σε όλη την παράνοια που έχει ο Ρασκόλνικοφ, έχει ένα βαθύ σεβασμό στις γυναίκες και στην τιμή των γυναικών. Δηλαδή, όχι στον εξευτελισμό πάσης φύσεως. Γι' αυτό και όλα τα άλλα μετά. Έτσι. Κυρία Μαλιά μου, πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση μαζί σας σήμερα. Δεν ξέρω αν σας είπα κάτι που δεν ήταν νομίζουμε πολύ ότι πεδεμένο. Μας είπατε αρκετά είπα πράγματα που αξίζει πραγματικά να σταθούμε σε όσα αναφέρατε κι εσείς και σε όσα αναφέρει βεβαίως ο Ντοστογεύσκη μέσα στο έργο. Κυρίως, το οποίο να διαβάσουμε όλοι ξανά αυτά τα μεγάλα έργα. Λαμβάνουμε έτσι εμείς τις πληροφορίες. Ακριβώς. Θα έχουμε την ευκαιρία πρώτα ο Θεός αύριο να μιλήσουμε και για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που βγαίνει μεταξύ των άλλων από το έγκλημα και τιμωρία, να μιλήσουμε για το ζήτημα του κακού μέσα στο έργο. Βέβαια. Αυτό. Θέλουμε λοιπόν σε αυτή την πρώτη μας επικοινωνία να ευχαριστήσουμε θερμά για όσα πολύ ενδιαφέροντα αναφέρατε στη σημερινή μας εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπά. Και ελπίζω πρώτο Θεό να το πούμε αύριο. Να είστε καλά πάντοτε. Να είναι πιο ξεκάθαρα. Να είστε πάντοτε καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.